Αγαπητέ φίλε Αντινομάρχη Κώστα Μιχαλογιάννη. Αγαπητέ συμπατριώτες, αντιπρόεδρε του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λαύρου Χατζησίση, Νομαρχιακές Σύμβουλοι και πρώην Αντινομάρχη Γιάννη Αναγνώστου. Αγαπητοί φίλοι, Δήμαρχε Γιάννη Παπαδόπουλη, του Αγίου Κοσμά, Θόδωρο Κέσσαρη, διοικητή της Πυροσβεστικής, Διονύση Λόλα, διοικητή της Νομοκτηνιατικής Υπηρεσίας, Τιμολιόν Κοψαχίλη, Νομαρχιακές Σύμβουλοι, δάσκαλε στην πολιτική και πάνω απ' όλα φίλοι και γείτονα Αντώνη Πέτσα, δάσκαλέ μου στο σχολείο και στην πολιτική και στη ζωή, πρώην Δήμαρχε Θήμιο Παπαντώνη, ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Όπως ευχαριστώ και όλους εσάς που γεμίσατε παρά τις αντίξωες συνθήκες την αίθουσα εδώ σήμερα για να ακούσετε τι κάναμε τη διετία που μας πέρασε και τι έχουμε στο μυαλό μας για την επόμενη διετία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότησες, αγαπητοί συνδημότες, εκλεκτοί μου συνεργάτες, σήμερα λογοδοτούμε για τη δημοτική μας πολιτική της διετίας που πέρασε. Λογοδοτούμε ενώπιον των Δημοτικών Συμβούλων και των Δημοτών, των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων, των πολιτών σε μια δημόσια εκδήλωση. Λογοδοτούμε για την στρατηγική, τις αποφάσεις, τις πράξεις και τις παραλήψεις της δημοτικής μας πολιτικής. Γιατί κάνουμε δημόσιο απολογισμό? Γιατί ενεργός πολίτης μπορεί να είναι μόνο ο ενημερωμένος πολίτης? Γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση? Γιατί μας ενδιαφέρει η συζήτηση, η διάλογος με εκπροσώπους φορέων και δημότες, ώστε να υπάρχει άμεση γνώση των προβλημάτων και να μπορούν να τεθούν και να συζητηθούν αυτά στα επόμενα δημοτικά συμβούλια? Γιατί μας ενδιαφέρει να θέσουμε στην κρίση σας τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, τις δραστηριότητές μας και να πάρουμε τις παρατηρήσεις σας και την κριτική σας. Η διαδικασία του απολογισμού αποτελεί συστατικό στοιχείο της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών. Στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, κανένας πολίτης με δημόσιο αξίωμα που σχετιζόταν με τη διαχείριση των δημοσίων εσόδων δεν επιτρεπόταν να απομακρυνθεί από την πόλη πριν λογοδοτήσει, πριν αποδώσει τις λεγόμενες ευθύνες. Μόνο τότε απαλλασσόταν από τις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες. Ήταν μια κατάκτηση του δημοκρατικού πολιτεύματος που εξασφάλιζε τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα. Η αξία της διαδικασίας αυτής παραμένει πάντοτε ισχυρή και επίκαιρη. Οι δημόσιες λειτουργίες πρέπει να ασκούνται με απόλυτη διαφάνεια και οι πολιτικοί να ενεργούν, να δρούν και να παρουσιάζουν το έργο τους στην κριτική εκείνων που με την ψήφο τους εμπιστεύτηκαν να διαχειριστούν τα κοινά. Στην πολιτική μου διαδρομή και εγώ και συνεργάτες μου υπηρετήσαμε πάντοτε αρχές και αξίες και δεν διστάζουμε να διεκδικούμε δυναμικά εκείνα που συμβάλλουν στο κοινό καλό. Ακολουθήσαμε πάντοτε το διάλογο, το μέτρο και σεβαστήκαμε τις απόψεις όχι μόνο του συνδυασμού και των συνεργατών αλλά και εκείνων που είχαν αντιρρήσεις ή αντίθετες ιδεολογικές και πολιτικές πεπιθήσεις. Θέση μας και θέση μου είναι ότι η αλήθεια και η γνώση δεν είναι ποτέ προνόμιο ενός ανθρώπου. Προκύπτει ως συνισταμένη πολλών διαφορετικών απόψεων και αποτελεί σύνθεση που καθοδηγεί τις πράξεις και την πολιτική μας λειτουργία.